Hi boys and girls, κάμπος έχουμε πάρα πολύ καλά και στο σημερινό μας βίντεο μου ζητήσατε πάρα πολύ και μου λέτε πώς κατεβάζουμε το Vehicle Simulator, πώς κατεβάζουμε τον χάρτη της Ελλάδας και τα καράβια της Ελλάδας. Μου το ζητήσατε πάρα πολύ, οπότε είπα να το κάνω. Παιδιά, το Vehicle Simulator είναι ένας προσομοιωτής πλοίων και αεροπλάνων και πάμε να δούμε πώς κατεβάζουμε το παιχνίδι. Πηγαίνουμε στο Google και γράφουμε for shared. Όσοι έχετε TikTok μπορείτε και εκεί να το ψάξετε, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Πηγαίνετε σε αυτό εδώ το πρώτο link και γράφετε εδώ πέρα VSF. Πατάτε να σας το βγάλει εδώ και πηγαίνετε στα activate. Αν το λέω καλά, τώρα το λέω λίγο πρόχειρα. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι και ο χάρτης της Ελλάδας, Greece, δεν ξέρω να μιλάω παιδιά, Greece Edited, που είναι του Captain Coco, εκείνος το έχει φτιάξει, και κάποια πλοία τα οποία θα δείξουμε στη συνέχεια από πού τα κατεβάζουν, υπάρχουν διάφορα site, και πατάτε download. Ξαναπατάτε και εδώ πέρα βάζετε το Google λογαριασμό σας και μετά πατάτε free download, περιμένετε 20 δευτερόλεπτα και μετά αρχίζει να κατεβαίνει. Από εκεί και πέρα παιδιά, μετά θα σας μετά από συμπίεση και όλα αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα. Οπότε θα υπάρχει και part 2 για να το κάνω πιο γρήγορα αυτό το βίντεο. Πώς να βάλετε τα καράβια και το χάρτη και μετά κάνετε την ίδια διαδικασία με τα καράβια. Και όλα ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Δηλαδή μπορείτε να πατήσετε εδώ πέρα Greece Edited και να κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία που σας είπα, να κατεβάσετε και το VSF. Και μετά θα τα πούμε σε ένα part 2 επόμενο βίντεο και πάμε τώρα να σας δείξω πώς κατεβάζουμε κάποια καράβια. Λοιπόν, πρώτο site που μπορείτε να κατεβάσετε καράβια είναι το Canary Shipyard. Ωραία. Εδώ πέρα έχει διάφορα καράβια. Βέβαια, εγώ παιδιά το site εδώ πέρα ήμουνα στα Barcos, οπότε με έβγαλε κατευθείαν. Έχει διάφορες εταιρείες, έχει και CJet, έχει και Hellenic Seaways και αν πατήσετε εδώ, νομίζω, περιμένετε να το δω, όχι. Και αν πάτε εδώ, σας βγάζει το Norman Atlantic της ANEC Lines και το Asterion. Το Asterion της ANEC. Τώρα, αυτά γιατί δεν τα είχαν σε ξεχωριστό, δεν ξέρω, σε ξεχωριστό φάκελο. Επόμενο είναι τα Milos Shipyards. Μόνο που τα Milos, πατάτε εδώ πέρα, Freeware Models. Και έχει εδώ πέρα πολλές ελληνικές εταιρείες, μόνο που είναι παλιά καράβια. Δηλαδή, άμα μπείτε στην Έλλα έχει αυτό και άμα μπείτε στη Minoa Lines, ξέρετε, έχει παλιά καράβια. Να, ναυπηγεία Μήλου εδώ πέρα, ο Νίκος Καζατζάκης. Μόνο που εγώ, παιδιά, όταν πατάω, π.χ. θέλω να κατεβάσω τον Νίκος Καζατζάκης, μου βγάζει αυτό. Οπότε, δεν μπορώ να το κατεβάσω. Έχει από ANEC, έχει πάρα πολλά καράβια. Έχει το Κάντια, το Ρέθυμνο, το Άπτερα σε πολλές βεριών. Και το Αρκάδι. Έχει Δανέ, έχει Hellenic Seaways. Hellenic Seaways έχει το Νίσο Σάμος, το Νεφέλη High Speed 1 και Flying Cat 3. Έχει και από CJet μόνο το Aqua Spirit. Έχει και Aegean Speedline που έχει το Speedrunner το 3 και αυτό.
Τώρα επόμενο είναι τα MG CPRs. Είναι και τα Tinos CPRs. Τα Tinos CPRs έχουν διάφορα καράβια. Κάποια είναι επιπληρωμή, να ας πούμε έχει το Knossos Palace και έχει και το κοράτζιο της ANEC. Τώρα ανέβηκε. Είχαν κάνει στο TikTok. Τώρα, να έχει και το. Μπορώ να σας δείξω Hella Shipyards. Έχει πολλά καράβια. Έχει χάρτες. Την Ελλάδα. Η Κύπρος δεν είναι ακόμη έτοιμη. Έχει λιμάνια. Εδώ όλα. Έχει διάφορους φάρους. Έχει και το σημαντικότερο είναι τα πλοία. Το καινούριο τους είναι το Blue Star Paros, που είναι επιπληρωμή, 22 ευρώ και 50 λεπτά. Μετά είναι το Naxos και αυτό ίδια τιμή. Μετά ίδια έχει πάρα πολλά καράβια. Και μετά πιστεύω πρέπει να ψαχτείτε στο Foursquare για να βρείτε περισσότερα καράβια. Τώρα, άμα θέλετε να αναλύσουμε κάτι, μπορείτε να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Αναμένετε part 2 στο πώς κάνουμε, πώς μπορούμε να βάλουμε το παιχνίδι από να το παίζουμε και να βάλουμε και καράβια και χάρτες και ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή. Και τα λέμε στο part 2. Bye bye, guys!